Αύριο Σάββατο από τις 11 το πρωί στο πιο κεντρικό πάρκο της πόλης, ο Δήμος Ιωαννιτών, πολυπιλότος της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις, διοργανώνει μια ημέρα γιορτής για τη λήξη σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, προσκάλεσε μικρούς και μεγάλους σε αυτή την ξεχωριστή δράση, τονίζοντας την αξία της προστασίας των δημόσιων χώρων. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ειδική σύμβουλος του Δημάρχου, Έλενα Σιόντι, που έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την αυριανή διοργάνωση. Ως Δημοτική Αρχή, είπε, σκοπεύουμε να επανασυστήσουμε τα πάρκα και τις πλατείες μας στους δημότες μέσα από τις δράσεις που θα δείχνουν το δρόμο για τον υπαίθριο βίο με συνοδοιπόρο το Δήμο. Μουσιονιτών, αύριο από τις 11 το πρωί στο πιο κεντρικό πάρκο της πόλης μας, το πάρκο Λιθαρίτσα. Ως Δήμος Πιλότος της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις, διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση για να γιορτάσουμε τη λήξη της σχολικής χρονιάς αλλά και την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η επιλογή του πάρκου Λιθαρίτσα δεν είναι τυχαία. Οι δημόσιοι χώροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής και της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Είναι οι χώροι που συναντιόμαστε, αλληλοεπιδρούμε, αναπτύσσουμε κοινωνικές σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Η αξία τους δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική και την αναψυχή, αλλά επεκτείνεται και στην κοινωνική συνοχή, την υγεία και την ευημερία της κοινότητάς μας. Η πρόσβαση σε καλά διαμορφωμένους και φροντισμένους δημόσιους χώρους ενισχύει την ποιότητα της ζωής μας. Αυτοί οι χώροι προσφέρουν ευκαιρίες για άσκηση, παιχνίδι, χαλάρωση και επαφή με τη φύση, συμβάλλοντας στη σωματική και ψυχική μας υγεία. Επιπλέον, οι δημόσιοι χώροι λειτουργούν ως πνεύμονες της πόλης, βελτιώνοντας το μικροκλίμα και μειώνοντας τη ρήπανση. Η προστασία και η ανάδειξη των δημόσιων χώρων είναι πρωταρχικός στόχος της Δημοτικής μας Αρχής. Είναι όμως ευθύνη όλων μας. Όλοι μαζί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι χώροι παραμένουν καθαροί, ασφαλείς και προσβάσιμοι για τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου. Η συμμετοχή μας στη φροντίδα και τη διατήρησή τους είναι ζωτικής σημασίας. Ας σεβαστούμε και ας προστατεύουμε αυτούς τους χώρους, αποφεύγοντας την καταστροφή ή την αλόγιστη χρήση τους. Η αυριανή εκδήλωση αποτελεί την αφετηρία μιας νέας προσέγγισης στους δημόσιους χώρους μας. Ως Δημοτική Αρχή, σκοπεύουμε να επανασυστήσουμε τα πάρκα και τις πλατείες μας στους δημότες, μέσα από δράσεις που θα μας δείχνουν το δρόμο για τον υπαίθριο βίο, με συνοδοιπόρο το Δήμο. Το αυριανό πικνίκ, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, επιλέξαμε να επικοινωνηθεί μόνο ψηφιακά, χωρίς έντυπο υλικό. Καθώς κύριο μέλημά μας είναι η καλλιέργεια της νοοτροπίας να παράγουμε όσο το δυνατόν λιγότερα απορρίμματα. Ταυτόχρονα, η μείωση της αφυσορύπανσης αποτελεί για μας μια πρόκληση, όπου το καλό παράδειγμα πρέπει να δοθεί πρώτα από τους θεσμικούς φορείς. Ως προς την αυριανή μέρα, προετοιμάσαμε μια γιορτή, στην οποία θα συμμετέχουν τόσο εκπαιδευτικές δομές του Δήμου, όσο και παιδαγωγοί που προσφέρουν έργο στην πόλη μας. Η μπαντίνα του Δήμου θα παρουσιάσει ένα καλοκαιρινό μουσικό πρόγραμμα. Το Δημοτικό ΚΔΑ Πρόοδα θα συμμετάσχει με θεατρικά παιχνίδια. Το εικαστικό εργαστήρι του Δήμου θα είναι παρόν με καβαλέτα και χρώματα για να αποτυπώσουν τα πιτσιρίκια μας την εμπειρία του στο πάρκο. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Άτλας Ήπειρους FC και οι προπονητές της θα διοργανώσουν αθλητικά ομαδικά παιχνίδια. Το Fan Project θα προσφέρει face painting αλλά και ομαδικά παιχνίδια. Η εφορία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων θα διατηρήσει ελεύθερη είσοδο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πόλης για τα παιδιά και τους συνοδούς τους από τις 11 έως τις 3. Επίσης, θα παρουσιαστεί και μια παράσταση έκπληξη.